που ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα που κάναμε για τη συνέντευξη τύπου, που είναι με αφορμή και τη συνάντηση αντιπροσωπείας Θεσσαλών Αγροτών με τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα 11 η ώρα στο Μαξίμου στην Αθήνα, αλλά και για το συζητήριο που θα γίνει την Κυριακή 10 Μαρτίου, την ερχόμενη Κυριακή, στις 12 η ώρα στο χώρο της Θυσίας, στο Μνημείο των Πολύγων, εκεί στο Κιλελέα. Εμείς θέλουμε να συνδυάσουμε και τα δύο αυτά γεγονότα για να πούμε ότι οι κινητοποιήσεις μας συνεχίζονται. Μπορεί να μην υπάρχουν τα μπλόκα, άλλαξε η μορφή, όμως δεν σταμάτησε ο αγώνας μας και οι κινητοποιήσεις μας και για τη διεκδίκηση των ετοιμάτων που έχουμε πανελλαδικά που βάλαμε και αναλύξαμε μέσα στα μπλόκα, αλλά και ιδιαίτερα τώρα με τις τεράστιες πλημμύρες και καταστροφές που έχει υποστεί η Θεσσαλία, που 6 μήνες μετά από αυτές τις καταστροφές, πολύ λίγα πράγματα έχουν λυθεί, έχουν προχωρήσει και είμαστε πάρα πολύ ανήσυχοι και για το σήμερα αλλά και για το αύριο, γιατί οι συνέπειες της καταστροφής αυτής που έχουμε υποστεί στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Θεσσαλίας, συνέπειες θα φανούν από τώρα και τα επόμενα χρόνια. Γιατί περίπου 350.000 στρέμματα γης δεν θα καλλιεργηθούν φέτος. Δεν υπάρχει μέρημνα ακόμα του τι θα γίνει πέρα από τα πλημμυρισμένα της Κάλλας που είναι 180.000 στρέμματα και υπάρχει ένα ποσό που και αυτό όμως πρέπει να το συζητήσουμε γιατί δεν καλύπτει τη ζημιά. Αλλά υπάρχουν και άλλα 170.000 στρέμματα τα οποία δεν θα καλλιεργηθούν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ένα σχέδιο αναπλήρωση του Σουδήμου για το 2024 και μετά και τα επόμενα χρόνια, ώστε να γίνει ξανά παραγωγική γη. Όπως και το γεγονός ότι για τις αποζημιώσεις για την παραγωγή του 2023 που έχει καταστραφεί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν έχει ανακοινωθεί το τελικό ποσό. Η απόσβεση, η πληρωμή όφελης θα γίνει μέχρι 30 Ιουνίου που το θεωρούμε πάρα πολύ αργά ως χρονικό διάστημα. Και υπάρχουν και περιοχές που δεν έχουν πάρει ακόμα την προκαταβολή από τα νερό. Στην Αγία που έκανε χθες μια πολύ μεγάλη σύσκεψη και έχει πάρει σε αποφάσεις. Στο Κιλελέρ καλούμε όλους τους συναδέλφους αγρότες της Θεσσαλίας και από όλη την Ελλάδα την προσωπία, αλλά κυρίως της Θεσσαλίας, να δώσουμε ένα φροντερό παρόν και να στείλουμε ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση και εν ώψη της επόμενης ημέρας που θα γίνει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, ότι η Θεσσαλία αγρότης είναι εδώ, ότι διεκδικούμε την επιβίωσή μας, διεκδικούμε το μέλλον μας, θα παραμείνουμε στα χωριά μας, θα παραμείνουμε στις καλλιέργειές μας και διεκδικούμε ο Θεσσαλικός κάμπος να παραμείνει παραγωγική γη, Θεσσαλικός κάμπος δηλαδή, και να μην γίνει ούτε λίμνη, ούτε να αλλάξει η χρήση της γης. Και αυτό το συλλαγητήριο θα είναι και με τρακτέρ και με την παρουσία κόσμου. Θα δώσουμε πραγματικά διαστάσεις συλλαγητηρίου και αγωνιστικής κινητοποίησης του κυβέρνου. Δεν θα είναι μια απλή λυπή εκδήλωση μνήμης και τιμής, αλλά θα είναι εκδήλωση η οποία θα ζητάει και θα απαιτεί λύσεις για τη Θεσσαλία και για όλη την Ελλάδα. Και στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό βέβαια θα θέσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Θα υπάρξει μια επιτροπή που διαμορφώνεται και θα στις επόμενες ημέρες θα δοθεί και στη δημοσιότητα, θα στείλουμε και στον Υπουργό κάτω τα μέλη της επιτροπής. Θα είναι αντιπροσωπευτική από όλη τη Θεσσαλία με στόχο να αναδείξουμε, όπως είπα, αυτά τα προβλήματα.